Γεια σας. Χρόνια πολλά και από μένα. Πιο πολύ υγεία να μην υπάρχει, να είστε όλοι καλά. Μαγειρεύουμε μαζί πατάτες για το γιορταστικό τραπέζι. Όλο το Δεκέμβρη σας έχω δείξει πάρα πολλές γαρνιτούρες. Καλά και πολλά κρέατα βέβαια, αλλά άπειρες γαρνιτούρες. Άλλες τρεις σήμερα, γιατί έτσι εγώ λέω πως θα το κλέψετε και θα φτιάξετε οικονομικό τραπέζι. Δηλαδή, φτιάχνετε το κρέας σας, μπόλικο, ωραίο, εντάξει. Αλλά άλλο να έχεις το πλάι ένα πιλάφι, λίγο τσουρούτικο, ένα μπολάκι τόσο, και άλλο να έχεις, ρε παιδί μου, τέσσερις γαρνιτούρες, το μάτι χορταίνει. Άλλες τρεις σήμερα σας φτιάχνω γαρνιτούρες για κρέατα χριστουγεννιάτικα, μόνο με πατάτες. Ξεκινάω με την πιο αγαπημένη μου έτσι συνταγή, τις λιγοπατάτες που μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν τις είχα ξαναδεί πριν έρθω στην Αθήνα. Στη Θεσσαλονίκη δεν ξέρω, ή δεν τις είχα δει, δεν τις μαγειρεύαμε σπίτι μας, ή για κάποιο λόγο δεν ήξερα ότι υπάρχουν. Ήμουν και μικρός, τότε δεν ενδιαφερόμουν και πάρα πολύ για αυτά τα πράγματα, να σου πω την αλήθεια. Όμως τις ανακάλυψα στα εστιατόρια μέσα, στις επαγγελματικές κουζίνες. Τις κόβω σε φετάκια παράλληλα, αυτό βλέπετε, έτσι χρειάζεται να το εξηγώ. Και τελευταία έχουν γίνει και πάρα πολύ της μόδας, γιατί είναι και πάρα πολύ υγιεινές. Λένε πως είναι ένα από τα 5, 6, 7, 8 super food, super τροφές που κάνουν πολύ καλό στο σώμα μας, εντάξει. Λοιπόν, εγώ σήμερα θα σας μαγειρεύω στο φούρνο με πετιμέζι. Είναι μια αμερικάνικη συνταγή, όχι, δεν έχω ξεχάσει, σας την έχω ξανακάνει περίπου την ίδια, μόνο νομίζω πρόπερση, μόνο που τότε είχα βάλει μέσα ένα αναψυκτικό τύπου κόλλα, εντάξει. Σας είχε αρέσει πάρα πολύ αυτή η συνταγή, θυμάμαι, κάποιοι είχαν παραξενευτεί, αλλά μου την είχε δώσει τη συνταγή αυτή μια φίλη μου Αμερικάνα και σας την είχα κάνει. Σήμερα λίγο διαφορετική, πιο έτσι ελληνικά υλικά, με πετιμέζι τις μαγειρεύω. Είναι ήδη αρκετά γλυκές, εντάξει. Προσέξτε δύο πράγματα. Αυτή η συνταγή γίνεται ωραία με τις πορτοκαλί τις πατάτες, αυτές που έχω εγώ σήμερα. Υπάρχουν και οι άσπρες, οι οποίες κάνουν πιο πολύ για πουρέ, για κατσαρόλα. Για φούρτο μένα μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές εδώ πέρα. Ψήνονται γρήγορα και είναι πάρα πολύ νόσπες. Είναι γλυκές από τη μάνα τους, γι' αυτό λέγονται και γλυκοπατάτες, εντάξει. Και όταν τις αγοράζετε, πρέπει να προσέξετε να μην έχουν μαύρα στίγματα, γιατί συνήθως έχουν μέσα σκουλικάκια. Δηλαδή πρέπει να είναι καθαρές και ωραίες και αφράτες, όπως αυτές εδώ, βλέπετε. Έτσι ακριβώς πρέπει να είναι, χωρίς τρυπούλες. Λοιπόν, δείτε τι θα κάνουμε. Θα ρίξουμε από πάνω χυμό πορτοκαλιού. Πολύ ωραίο πιάτο και πολύ φετζίδικο. Και ιδίως τα παιδιά τρελαίνονται. Και τρώτε και ζάχαρη, αλλά φυσική ζάχαρη, ρε παιδί μου. Καταλάβατε τι εννοώ, έτσι. Δεν έχει μέσα πολλά πολλά. Είναι η πατάτα γλυκιά από μόνη της. Λοιπόν, ξύσμα πορτοκαλιού. Όπου ήδη όλο το πλατό μυρίζει από τις λιγοπατάτες που ψήνω μέσα στο φούρνο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ωραία που μυρίζουν Χριστούγεννα, γιατί έχουν μπαχαρικά πάνω. Έχουν γαρίφαλο και κανέλα και λίγη πάπρικα. Την πάπρικα δεν σας την έχω γράψει, τη βρήκα σήμερα στο ντουλάπι εδώ πέρα στην κουζίνα μου και την πρόσθεσα, αλλά θα το θυμάστε, έτσι. Θα ρίξουμε από πάνω λίγο ελαιόλαδο. Άλτης, δείτε. Οι πατάτες γενικότερα, είτε είναι οι άσπρες, οι δικές μας, είτε είναι οι πορτοκαλί αυτές εδώ πέρα, θέλουν μπόλικο λαδάκι γενικώς, γιατί τραβάνε σαν σφουγγάρι και το ζητάνε το λαδάκι τους, εντάξει. Ωραία. Θα ρίξω από πάνω αλάτι. Λοιπόν, τις ψήνετε στους 250 περίπου, 200 βαθμούς, συγγνώμη, σε πολύ δυνατό φούρνο. Εγώ τις έψα στον αέρα, να σου πω την αλήθεια. Και θέλουν γύρω στα 50 λεπτά, μία ωρίτσα το πολύ, έτσι. Και από πάνω θα ρίξω λίγο πετιμέζι, εντάξει. Είναι ήδη γλυκές, όμως για κάποιο παράξενο λόγο, οι γλυκοπατάτες ζητάνε ζάχαρη, μέλι, μαύρη ζάχαρη, μελάσσα, σιρόπι, σφένδα μου, αυτά που δεν τα χρησιμοποιούμε εμείς στην Ελλάδα. Θέλουν κάτι γλυκό να μαγειρευτούν μαζί. Εγώ έχω εδώ πέρα ένα φλιτζάνι περίπου. Βλέπετε αυτό το κανατάκι πόσο είναι, δεν είναι τεράστιο, είναι ένα μεγάλο φλιτζάνι. Έχω βάλει από πάνω λοιπόν το πετιμέζι και σε ένα μπολάκι μέσα είναι αυτό που σας έλεγα πριν. Δείτε, έχω βάλει την κανέλα, έχω βάλει το γαρίφαλο και το πρωί σήμερα μου ήρθε ωραία ιδέα και έβαλα μέσα και την πάπρικα, εντάξει. Δεν σας τη γράφω στη συνταγή, δεν το ξέχασα, απλώς το σκέφτηκα τελευταία στιγμή. Και θα ρίξουμε από πάνω και το μπαχαρικό αυτό που μυρίζει Χριστούγεννα. Μην το φοβηθείτε, πραγματικά. Ξέρετε κάτι, και εγώ πολλές φορές με την κανέλα είχα πρόβλημα παλιά και έλεγα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βάλω κανέλα σε φαγητό. Ήταν ένα στο μυαλό μου μέσα, το είχα τελείως για τα γλυκά. Όμως δίνει πάρα πολύ ωραίο άρωμα. Ψήνουμε 200 βαθμούς 50 λεπτά. Οκ, κάτσε να το βάλω μέσα.
και να συνεχίσουμε με τις άλλες πατάτες που έχω από κάτω, τις πατάτες φούρνου. Πάντως αυτές τις γαρνιτούρες μπορείτε να τις κάνετε και τις τρεις μαζί και ένα πιλάθι και να γίνουν πάρα πολύ ωραίες. Λοιπόν, στείλτε mail στο eleni1@alphatv.gr για να κερδίσετε δύο καλάθια της Unilever, τα μεγάλα αυτά που βλέπετε μπροστά σας, που έχουν μέσα, όπως σας λέω, κάθε μέρα ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ, εντάξει, τα καλάθια που όλοι θέλετε. Λοιπόν, προχωράω στη δεύτερη συνταγή, που είναι πατατούλες φούρνου με πορτοκάλι και μουστάρδα. Τα υλικά για τις πατατούλες. Θα ξεκινήσω με τα πορτοκάλια. Θα ρίξω μέσα το χυμό των πορτοκαλιών. Φρεσκοστημένα, έτσι. Μην βάλετε, σας παρακαλώ, πάρα πολύ του κουτιού. Το έχω κάνει και εγώ στο παρελθόν. Εντάξει, θα γίνει ωραίο το φαγητό, δεν θα γίνει άσχημο. Αλλά ρε παιδί μου, άλλη νοστιμιά έχετε φρέσκο πορτοκάλι, όπως και στο κέικ και στις σάλτσες και σε κάτι κρεατικά φούρνου που σας λέω να βάλετε μέσα πορτοκάλι. Κάντε τον κόπο, ξέρετε ότι κι εγώ είναι 2-3 δουλειές στην κουζίνα που δεν τις αντέχω καθόλου. Μία είναι να ψιλοκόβω κρεμμύδια και η άλλη είναι να στίβω πορτοκάλια. Δεν μου αρέσει καθόλου η διαδικασία αυτή. Πολλές φορές μπήκα στον πειρασμό να βάλω κι εγώ του κουτιού. Αλλά σήμερα έστυψα. Όχι εγώ, κάποιος άλλος εδώ δίπλα με βοήθησε. Λοιπόν, ξύσμα από περίπου 2 πορτοκάλια. Οκ, με ένα με έχετε μάθει τώρα, με το μάτι μαγειρεύω. Θα ρίξω μέσα το σκόρδο και αυτές τις πατάτες. Σας έχω ξανακάνει περίπου ίδιες, περίπου έτσι. Γιατί Χριστούγεννα, κακά τα ψέματα, λίγο πολύ συνταγές είναι περίπου ίδιες. Οκ, δηλαδή τι θα κάνεις, στο πιλάφι τι θα βάλεις μέσα. Θα βάλεις ή μανιτάρια, ή λίγο ρόδι, λίγο κάστανο, ή λίγο κουκουνάρι, λίγη μουστάρδα. Hellmann's. Θα ρίξω μέσα μείγμα μπαχαρικών για κοτόπουλο. Αυτό εγώ το φτιάχνω μόνος μου. Σας το έχω υποσχεθεί 100 φορές, δεν το έχω κάνει ακόμα. Να σας δείξω μία μέρα, μου το έχει ζητήσει και η Ελένη. Μείγματα μπαχαρικών, τι θα σας το κάνω για την ωραία ιδέα. Εντάξει, έχω βάλει διάφορα μέσα, δεν θα σας τα πω τώρα ένα-ένα. Το σίγουρο είναι ότι έχει μέσα αποξηραμένο κρεμμύδι, αποξηραμένο σκόρδο, έχει μέσα μπούκοβο και έχει μέσα και λίγο, πώς λέγεται, κίμινο. Ελάχιστο, έτσι. Λίγο αλάτι. Χοντρό αλάτι από το μεσολόγγι, αυτό που έχουμε τώρα εδώ πέρα, γιατί εγώ δεν αξιώθηκα ακόμα μετά από 3 μήνες να φέρω το αλάτι μου χαρίσαν στη μάνη. Θα ρίξουμε μέσα δενδρολίβανο. Εμένα δεν μου πολύ αρέσει το δενδρολίβανο στα κρεατικά, αλλά στα λαχανικά, σε καρότα φούρνου, ψητά ή γλασέ στο τηγάνι, σε πατάτες με τρελαίνει. Ειδικά στις πατάτες, παιδιά, δεν μπορώ να τις φανταστώ στο φούρνο χωρίς δενδρολίβανο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Τα κρέατα δεν τρελαίνομαι να σου πω την αλήθεια, βγάζει μια λίγο βαριά μυρωδιά. Εντάξει, θα ρίξουμε μέσα και το κρασάκι. Από πάνω δεν πειράζει, θέλει ένα ποτηράκι κρασί. Φεύγουν τα μπαχαρικά πάνω προς τα κάτω, αλλά θα ανακατέψω ούτως ή άλλως για να πάει παντού η μουστάρδα. Βλέπετε, ανακατεύεται καλά. Τις πατάτες λοιπόν αυτές τις ψήνουμε στους 200 βαθμούς για μία ώρα. Είτε αντιστάσεις είτε αέρα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, θα έβαζα και αυτές και τις γλυκοπατάτες σε φετούλες στον αέρα. Δεν ξέρω γιατί, εμείς οι μάγειρες μαγειρεύουμε στον αέρα. Αισθάνομαι ότι ψήνονται καλύτερα τα φαγητά. Αλλά και στις αντιστάσεις θα τις βάλετε, μια χαρά θα γίνουνε. Ωραία μέχρι εδώ, έτσι. Και θέλουμε και λίγο ελαιόλαδο άλτης, λίγο από πάνω έτσι να βάλουμε. Δεν το λες και λίγο, θέλει πατατούλα λαδάκι, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, ανακεφαλαίωση από τα κοιτάπια μου. Πατατούλες φούρνου. 1,5 κιλό πατάτες για 5-6 άτομα, σας λέω περίπου, έτσι. Περίπου. Χυμός από 4 πορτοκάλια. Ξύσμα από 2 πορτοκάλια τα έβαλα. 4 σκελίδες σκόρδο τις έβαλα. Λευκό κρασί, μουστάρδα, Hellmann's. Ένα κουταλιά της σούπα μείγμα μπαχαρικών για κοτόπουλο. Αν δεν θέλετε να φτιάξετε μείγμα μπαχαρικών που φτιάχνω εγώ στο σπίτι μου και στο στούντιο εδώ πέρα, αγοράστε για κοτόπουλο όποιο να είναι. Καμιά δεκαριά έχει στην αγορά, μην σας πω καμιά εικοσαριά. Όλα καλά είναι, εντάξει. Λοιπόν, δεδρολίβανο και ελαιόλαδο άλτης. 200 βαθμούς μία ώρα. Θα τις βάλω και αυτές μέσα. Χωράνε, γιατί είναι η φούρνη γεμάτη ψήνω και διάφορα πράγματα. Νομίζω ότι χωράνε. Φτιάχνω σήμερα cupcakes, φτιάχνω μπισκότα. Θέλω να μυρίσει η κουζίνα μου σαν σπίτι εδώ πέρα. Καλά, ούτως ή άλλως, σαν σπίτι την έχουμε. Την κουζίνα, τα ψυγεία μας γεμάτα, τα ντουλάπια μας καθαρά. Συνεχίζουμε στην τρίτη συνταγή, που ξέρω θα σας ξετρελάνε. Αγαπημένοι όλοι οι Έλληνες, λατρεύουμε τις πατατοσαλάτες, εντάξει. Και κακά τα ψέματα, μπορεί εμείς οι μάγειρες να σας λέμε τι να μαγειρεύσετε τα Χριστούγεννα, όμως εγώ ξέρω πως το hit στα τραπέζια, στα αληθινά τραπέζια, στα σπίτια, στα λαϊκά τραπέζια, είναι 2-3. Είναι συνήθως τα μακαρόνια που κάνουν οι μαμάδες με τυριά στο φούρνο, και όμως ναι,
Το κάνουν πάρα πολλές νοικοκυρές. Στο πλάι, σε κάθε τραπέζι σχεδόν υπάρχουν μακαρονάκια. Μακαρονάκια με τυριά. Ξέρετε, είναι παράξενο. Εμείς σας λέμε φτιάξτε super wow, χοιρινά, super wow, γαλοπούλες. Αλλά οι μαμάδες επιμένουν στα γνωστά σουφλέ. Μερικές τις βάζω και ολόκληρες τις μικρές, εντάξει. Οπότε κάνουν θράψη. Έχω παρατηρήσει ότι τα μακαρονάκια με τυριά στο φούρνο ή με ψωμί, σουφλέ και ζαμπόν τυρί που σας έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Κάνουν πάταγο και είναι το πρώτο που ορμάνε όλοι και το πρώτο που τελειώνει. Είναι συνήθως η γαλοπούλα και το χοιρινό τρώγονται την άλλη μέρα ξαναζεσταμένα. Και οι πατατοσαλάτες. Γίνεται χαμός, παιδιά. Είτε είναι με μυρωδικά και λεμόνι, πιο ελαφριές, πιο έτσι απλές. Ενώ οι πιο νέοι τις θέλουν μαγιονεζάτες. Μία τέτοια σας φτιάχνω σήμερα. Θα δείτε τι ωραία υλικά που θα βάλω μέσα. Ρόδι έχω, τώρα μου ήρθε μια ιδέα. Εγώ σας μιλάω και το μυαλό μου σκέφτεται πώς θα διακοσμήσω την πατατοσαλάτα. Τα χέρια μου είναι γεμάτα χρώματα γιατί έφτιαχνα σήμερα εδώ πέρα cupcakes, φτιάχνω βουτυρόκρεμα και αυτά τα χρώματα βάφουν σαν τρελά, ξέρετε. Λοιπόν, πατάτες τις έχω βράσει σε μπόλικο λατισμένο νερό για να γίνουν νόστιμες πατάτες, όπως και τα μακαρόνια. Γενικώς, ό,τι βράζουμε σε νερό, θέλει να τα βράζουμε σε πάρα πολύ αλμυρό νερό. Εντάξει, το πιο πολύ αλάτι το πετάμε, φεύγει ούτως ή άλλως μέσα στην αεροχήτη. Και μένουν οι πατάτες νόστιμες. Να φας μία, ρε παιδί μου, και να είναι νόστιμη από μόνη της. Χλιαρές, επειδή θα βάλουμε μαγιονέζα, μη τις έχετε καυτές, χλιαρές προς κρύες. Okay. Θα ρίξουμε μέσα ξινόμηλο. Μιαμ, 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 παιδιά, τρελαίνομαι για τη σαλάτα. Θα ρίξουμε μέσα ζαμπόν, να το βάλω όλο. Καλό ζαμπόν, έτσι. Ζητήστε μπούτι κομμένο σε κυβάκια. Πείτε στην κυρία εκεί στα αλαντικά να μην σας το κόψει σε φετούλες, αλλά να σας το δώσει σε κομμάτι. Πέστε της, θέλω ζαμπόν, μπούτι καλό. Δύο δάχτυλα πάχω σε ένα κομμάτι, να μου το κόψουν το μαχαίρι. Θα καταλάβει αυτή, έτσι. Θα ρίξω μέσα το σέλερι που δίνει αυτή την ωραία τραγανότητα. Πώς λέγεται, τραγανότητα, δεν με νοιάζει, εγώ έτσι το λέω. Θέλει η πατατοσαλάτα, ρε παιδί μου, να έχει μαλακές πατάτες χλιαρές, να έχει μέσα διάφορα νόστιμα πράγματα και να έχει κάτι τραγανό. Συνήθως είναι το σέλερι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το σέλινο ούτως ή άλλως. Που στη Βόρεια Ελλάδα, στην πατρίδα μου, βάζουμε πάρα πολύ σέλινο παντού το χειμώνα. Εδώ θέλω και λίγο ξύσμα. Ω, παιδιά, οι γλυκοπατάτες μυρίζουν σαν να ψήνεις 10 κέικ με λομακάρονα και μπισκότα μαζί, πραγματικά, Ξύσμα. Θα ρίξω μέσα τον μαϊντανό. Θα ρίξω μέσα λίγο αλάτι. Ωραία. Και θα ρίξω μέσα, μιαμ, 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 και δύο-τρεις κουταλιές. Hellman's Real. Okay, μία, δύο, θέλει τρεις. Είναι μπόλικες οι πατάτες. Το μυστικό στη συνταγή αυτή είναι, ξέρετε τι λάθος κάνετε πάρα πολύ, ότι παίρνετε ένα βάζο μαγιονέζα και το ρίχνετε μέσα. Θέλει λίγη και καλή. Δεν θέλει να γίνει, να τρέχει μαγιονέζα, ρε παιδί μου, στο πλάι. Θέλει ίσα-ίσα να λερωθούν όλα τα υλικά. Βλέπετε, όπως εδώ πέρα, δεν χρειάζεται πάρα πολύ για να γίνει κάτασπρη. Σαν λάσπη πάντα το σαλάτα. Θέλει λίγη και καλή. Όπως σήμερα, έτσι. Βλέπετε, έτσι πρέπει να γίνει. Τα υλικά να τα βλέπεις να ξεχωρίζουν, να μην γίνει σαρώσικη σαλάτα που είναι ένας όγκος από μαγιονέζα και από κάτω θαμμένα κάποια υλικά. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, θα ρίξω από πάνω το κόκκινο. Θέλω να σκουπίσω λίγο καταρχάς. Ας μην το σερβίρω σε άλλη πιατέλα. Μ' αρέσει αυτή η ξύλινη. Μου κάνει και Χριστούγεννα. Όλες τις σαλάτες εδώ πέρα τις φτιάχνω. Θα ρίξω από πάνω κόκκινη πιπεριά. Και τώρα μου ήρθε η ιδέα να βάλω πάνω και λίγο ρόδι. Και θέλω να δω αυτό το κόλπο που χτυπά το ρόδι με την ξύλινη κουτάλα. Και πέφτουν τα σποράκια. Για να δούμε. Το έκανα στο σπίτι τις προάλλες. Και πέτυχε. Βλέπετε, για να βγάλετε εύκολα σπόρους από ρόδι. Το κόβετε στη μέση και το χτυπάτε προς δυνατά, θα έλεγα, με μια κουτάλα και από κάτω αρχίζουν και χαλαρώνουν οι σπόροι και πέφτουν πολύ εύκολα. Τους βοηθάτε και λίγο με το χέρι, εντάξει. Τώρα αυτό έτυχε και ήταν λίγο μαλακόδο στην άκρη, αλλά να βλέπετε, θέλει υπομονή. Δεν το χτυπάτε για να το διαλύσετε το ρόδι, θέλει απαλά, okay. Και κάποια στιγμή χαλαρώνουν αυτοί οι ημένες μέσα, βλέπετε το ρόδι πως έχει αδειάσει σχεδόν. Ούτε να παιδεύεστε ούτε τίποτα, σε δευτερόλεπτα. Ωραίο κολπάκι αυτό. Ωραία, τέλεια. Κόκκινη πατατοσαλάτα, χριστουγεννιάτικη. Μπορείτε να βάλετε από πάνω και λίγο μαϊντανό ή
μια κορφούλα από Δεδρολίβανο και να βγάλω τα έτοιμα, ρε παιδιά. Ξεχάστηκα. Εγώ θα έδινα πάσα στα παιδιά που είναι η πετσέτα μου. Θα δείτε τα έτοιμα, έτσι. Λοιπόν, σας έχω εδώ πέρα τις γλυκοπατάτες που τις έχω εκθιάσει, αλλά πραγματικά τις λατρεύω, μου αρέσουν πάρα πολύ. Δεν τις συνηθίζουμε στην Ελλάδα ψητές, αλλά εγώ σας προτείνω. Στείλτε mail στο eleni1@alphatv.gr να κερδίσετε το καλάθι παύλα σούπερ μάρκετ που σας λέω. Στείλτε τα mail σας. Και είμαι έτοιμος με τρεις πατατογαρνιτούρες, μία κρύα πατατοσαλάτα, γλυκοπατάτες και πατάτες φούρνου. Χρόνια πολλά, να είστε όλοι καλά. Εμείς δεν μπήκαμε κουζίνα να φάμε, γιατί έχουμε να κάνουμε υποδοχή Λιές. Εδώ πέρα, έτσι. Έρχονται και δύο τι? Πολύ ωραίοι άντρες. Πολύ ωραίοι. Δύο ανάμεσα στους τρεις που έχεις ήδη. Να συμπληρώσουν τους ίδιους. Πολύ ωραίους έχουμε εδώ. Με έναν κορυφαίο. Ο κορυφαίος σήμερα καλό είναι να πάρει και κανένα μάθημα λίγο πώς περπατάνε έτσι, επαγγελματικά, επειδή τώρα το ξεκινήσαμε για πλάκα. Τύπου ευκαιρία. Τα μοντέλα της εκπομπής, αλλά τώρα πια που προχωράει η στήλη της μόδας. Τώρα έχει προχωρήσει. Είναι η ευκαιρία να πάρεις και δύο-τρεις κινήσεις. Θα βάλεις τα αγόρια να του μάθουν κάτι. Άκου τι λέει. Έτσι, μπράβο. Άκου τι λέει. Δεν ήθελα να σας ζητήσω. Ευχαριστώ που πήρες πρωτοβουλία. Έλα να σε φιλήσω, γιατί σε λίγο θα έρθουν τα αγόρια. Δεν θα σε βλέπω. Θα κοιτάζω αυτού. Και ξέρεις. Εσύ θα κάνεις. Εγώ θα χάνω, αλλά δεν θέλω να μου στεναχωριέσει. Γιατί πάντα είσαι εσύ η αδυναμία μου. Εσύ. Αλλά παρακαλώ, ας πάω προς την είσοδο, γιατί περιμένω δύο ωραίους κυρίους. Δημήτρης Αλεξάνδρου, Νίκος Αναδιώτης. Για περάσε μέσα. Όμορφε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά. Χρόνια πολλά. Με υγεία. Να είσαι καλά. Εσύ φοράς το άρωμα του αδερφού μου. Έχω τρελαθεί. Την ώρα που σε μύρισα, την ώρα που μπήκες, νομίζω ότι θα δω το Θοδωρή να μπαίνει μέσα. Έχω συνδυάσει, δεν ξέρω τι άρωμα είναι αυτό, αλλά είναι αυτό το έντονο. Παιδιά, μην τσακώνεστε. Έλα, σε παιδιά, δεν σκόμαστε να μην σκόμαστε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Ελένη με τζογάρι. Ελένη, όπου πανέμορφε. Ελένη, έχεις δει ότι χορεύτηκε, έτσι. Χορεύτηκε τα γόρια. Το πήγε. Αγόρι μου, τα γόρια. Επίσης, έχω μία πορεία. Τι νούμερο παπούτσι φοράς Νίκο Αναδιώτη. Μαζί με τη μύτη. Που το παίρνεις και το κάνεις καραβάκι για το γιο. Περιμπόρ. Τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι σκοτάδι 45 μιλίων παραπάνω. Εγώ πρέπει να στριμωχτώ εκεί πέρα. Τι πράγμα είναι αυτό, τεράστιο. Το παπούτσι είναι. Κανονικά τι είναι παπούτσι φοράς. Στο αθλητικό ή στο καλό. Αθλητικό. Στο αθλητικό ή στο καλό. Στο καλό το κυριακάτικο. Το έχω παραπλώνει το πρώτο. Και εγώ σαν το πρώτο και το έχω παραπλώνει. Δεν βγάζω μεγάλα παπούτσια. Ο μοναδικός ψηλός άνθρωπος που φοράει κάτω από 45 είναι αυτός. Εσύ δηλαδή. Τι μου λέει. 46 φορά. Δεν πειράζει. Ψέματα. Τώρα. Πέστα ρε λένε. Σιγά τώρα. Μεγάλο λέγεται και το ένα πόδι, μεγάλο και το άλλο. Δεν μου λέτε ρε παιδιά τώρα από περιέργεια, επειδή μιλάγαμε για το. Κατά ανάγκη μόντελινγκ του Γρηγόρη μέσα στην εκπομπή. Ναι. Τα βήματα, όταν πρώτο ξεκινάτε, το πώς στέκεσαι στην πασαρέλα, ποιος σας το μαθαίνει. Η εμπειρία. Εντάξει, ο άντρας δεν έχει απαιτήσει. Δεν φαίνεται κανεί, δεν σα λέει τίποτα. Την πρώτη σα φορά σα λένε άντε, βγες, άντε. Όπως είπαμε στο Γρηγόρη, έλα μου, Γρηγόρη, δεν πειράζει. Ξέρουν ότι δεν είσαι μοντέλο, ανέβα πάνω. Καταρχήν δεν ξεκινά έτσι σε έναν άνθρωπο, ξέρω ότι δεν είσαι μοντέλο. Άσο να έχει αυτοπεποίθηση και εγώ μισό. Τώρα τα φώτα, γιατί τον κόβει, δεν έχει κόψει την καριέρα του. Έχει τεράστια, πιστέψτε με. Τόσο πολύ που ψάχνουμε να βρούμε πού τη βρήκε. Έχει όλο το πακέτο. Εντάξει, βγάζουμε μια ανασφάλεια. Ποιο πακέτο έχει, μωρέ, για πες μας και εμάς λίγο. Ψηλός, όμορφος, ζωματότυπος τρομερός. Περπάτησε. Είσαι ξενυχτισμένος και δεν βλέπεις καλά. Μια καλή κουβέντα λέει εδώ ο συνάδελφος και πάει να τον κόψει. Συνάδελφο. Είπε συνάδελφος ο νεαρός. Είναι συνάδελφη και αλληλεγγύη. Έγινε. Αυτά είναι παιδιά. Από Παρίσι γυρίσαμε τις προάλλες, δεν στα έχω δει. Περπάτησε ή θα περπατήσει όταν το βάλεις να περπατήσει. Περπατάει κάθε Παρασκευή που έχουμε μόδα. Αναγκαστικά, γιατί θέλουμε να δείχνουμε διάφορους τύπους κανονικών ανθρώπων που κυκλοφορούν γύρω μας. Μην δείχνουμε μόνο την απόλυτη τελειότητα, να δείχνουμε την τελειότητα, και για την ολίγων τελειότητα. Στο Γρηγόρη. Την καθόλου τελειότητα. Είναι κανονικό, Γρηγόρης. Το ξέρω, αλλά με θεωρούν κανονικό. Είναι πάνω από το υψηλό όριο. Λοιπόν, κάνετε όμως μια τσαχπινιά. Κάπου σταματάτε και κάπως κοιτάτε. Και στρίβετε. Όχι, τα δεν πάτε τα μάτια στο λαμπόδι, έχει κάτσει να ψηθεί λίγο στον κόσμο. Την κάνετε αυτή. Έκοψε το μουτσι και ήρθε να μα γλεντήσει. Δεν μπορούσα να τα μάθει όλα, λέει στην αρχή. Γλεντάει. Όχι, νομίζω ότι όμω για τον άντρα είναι πιο εύκολο. Ένα βήμα, δηλαδή πώ το πάτε, σα το μαθαίνει κανεί. Το βήμα σου. Το βήμα, εντάξει. Γρήγορα, περπάτα γρήγορα. Άμα δεν περπατήσει και δεν είσαι στον αέρα. Δεξιόστροφα γυρνά ή αριστερόστροφα. Δεξιό. Ναι.
Και για το κόμμα το ίδιο ψηφίζει. Τώρα δεν ψηφίζει. Τώρα δεν ψηφίζει. Ήρθε να μα γλεντήσει, το έπαγο. Πάντω πιο δύσκολο είναι το κομμάτι των γυναικών, έτσι. Οι οποίε πρέπει πραγματικά να σαρώνουν πάνω και να σηκώνουν πόδια ψηλά, να κάνουν βήματα, να στείνονται, να κάνουν και να φοράνε και τι τακούνε και να μην γλιστρήσουν κιόλα. Για να πάρουν περισσότερα λεφτά. Α, δεν το ξέρω αυτό. Για πε. Τι συμβόλαια κλείνει, ρε Δημήτρη. Όχι, άστα δικά μου. Συμβολιακό είσαι. Για μίλησε. Μήπως έχουν ρίξει. Έχουν ρίξει. Για πες εσύ για τα δικά σου που δεν παίρνεις έξτρα που κάνεις μόδα. Ναι, αλλά κάποια στιγμή θα έρθει η αναγνώριση. Βέβαια, κάποια στιγμή θα έρθει. Να ρωτήσω, πες μου το αυτό λίγο, γιατί δεν το ξέρω. Η περίοδος της γυναίκας είναι πιο μικρή από του άντρα. Δηλαδή, ένας άντρας, άμα κρατήσει τα μαλλιά του, μπορεί να συνεχίσει το μόντελ μέχρι τα 70 του. Άμα κρατήσει τα μαλλιά του. Να σου πω, και εγώ το ξέρω αυτό. Τώρα πέντε. Τσίμα κάνα δύο χρόνια σε βλέπω ακόμα. Τίποτα, ούτε εξάμεινα δεν αντέχουμε. Μα κάνεις αυτό για τους φουκάδες. Με προσοχή να τα κρατάς. Με περουκίνι δεν γίνεται δουλίτσα, γιατί έχουμε κάτι δουλειές να κλείσουμε. Με περουκίνι. Νομίζω ο Άγγελος, χέρι στάιλ, αυτός βάζει τα τέτοια μπάντα. Δεν μου λέτε εσύ, συγγνώμη. Αφού μέσα στη μόδα κατά περίοδος έρχονται και τα ξυρισμένα κεφάλια. Ναι, ναι, αλλά αυτό είναι ένα ειδικό κομμάτι. Δεν είναι, πάντοτε η μόδα αλλάζει. Αλλά αυτό που λες εσύ τώρα για μια φωτογράφηση που μπορεί να τη χάνει να χρησιμοποιούν είτε ξυρισμένους είτε άνθρωποι που έχουν πολλά τατουάζ, είτε. Είναι θεματικό. Για το κόνσεπτ. Μάλιστα. Άρα είναι αυτό character. Που έχει σημασία. Δηλαδή, φαντάζει να υπήρχε μόδα όλοι ξυρισμένοι και να ήταν όλοι ξυρισμένοι. Εμένα δεν μ' αρέσει, αλλά λέω ρε παιδί μου, παίζει και αυτό. Ναι, να μου πει εδώ με τα μουσια αυτό. Γιατί παιδιά, γιατί παιδιά. Και να ρωτήσω κάτι στο εξωτερικό. Που είδα μία πασαρέλα με άντρες που φοράγαν τα κούνια. Πώς θα τα περπατήσεις, άμα το πούνε. Γιατί είδα. Ο Ζαμπό Κοντιέ το κάνει χρόνια και ο Μιγκλέ. Τώρα μιλάμε για τις αντικές μόδες όταν πριν από λίγες εβδομάδες στη Victoria's Secret. Τι έλεγε. Να μιλάμε για. Και τους αγγέλους, αυτό να μου πει. Το δείξαμε αυτό. Αλλά είδα κάτι παλικάρια περί τα 3 μέτρα με 48 νούμερο παπούτσι που βρίσκεις. Γόβα! Και σου έρχονται σένα με όλο αυτό το μουσικό και σου λένε έλα βάλει 48 γόβα. Τι βάζεις? Θα βλέπεις. Καλά είναι και το εξωτερικό σκομμάτι. Πάντως παιδιά αυτό είναι και δύσκολο και επικίνδυνο γιατί εμείς οι γυναίκες εντάξει από νεαρή ηλικία το έχουμε, έχουμε έρθει κοντά στα τακούνια. Ο άντρας που έχει μάθει να περπατάει αλλιώς. Πού να ανέβει να κάνει και πασαρέλα και τα πούνα επάνω και πασαρέλα. Να... Και άπαξ και σου γύρισε το πόδι, καταστράφηκες. Βαρέα θυγινά πρέπει να κολλάμε. Οπότε λέει και τώρα πρέπει να είναι γόβα, βάζουμε και το καλτσόλ, βάζουμε τα extension, βγήκαμε. Τελειώσαμε. Κουκλάκια ζωγραφιστά. Λοιπόν, κουκλάκια ζωγραφιστά. Αγόρια. Δεν ήρθαμε εδώ δύο κούκλες. Για να βάλουμε πάνω ερωτησούλες, γιατί σκεφτόντουσαν τα παιδιά στο γραφείο. Πού να τα βάλουν, πού να τα βάλουν. Πολύ καλό. Πώς τους ήρθε να τα βάλουν πάνω σε έτσι. Πώς τα λένε αυτά, νεγκλιζέ. Νεγκλιζέ. Ναι, δεν ξέρω, αλλά δεν ξέρω. Έτσι σκέφτηκαν ότι εδώ θα ήταν καλύτερα για να παίρνετε τις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, τη κόκκινη ή τη μαύρη. Κόκκινη. Για έλα. Επειδή δεν είμαι. Αυτή με το κεφάλι, καμία. Για κάτσε δίπλα για να σε βλέπουμε και έτσι. Για να πάρω. Για πάρε μόνο σου μία. Ωπα, μα είναι να σου πέφτει. Μπαρκαρόλα. Τι λέει, ποιος τύπος. Ποιος τύπος, γυναίκα σε εκνευρίζει. Ναι, αυτό είναι πολύ ευχάριστο να μας το πεις να ξέρουμε. Και πολύ εύκολο και νομίζω κοινότυπο για όλους τους άντρες. Για πες μου. Η γυναίκα που γκρινιάζει. Παιδιά, όμως να πω κάτι. Εμείς οι γυναίκες είναι μέσα στο αυτό. Δηλαδή, κάποια στιγμή, δεν σου λέω θα δεν γκρινιάρα συνέχεια. Αποκλείεται να την γλιτώσει να μην φας μια γκρινιά. Μια γκρινιά θα την φας. Εσύ κατσάδα, το προχωράς παραπάνω. Το ίδιο. Άλλο η γκρινιά. Και άλλο η κατσάδα. Άλλο η κατσάδα. Η κατσάδα είναι μπαμ και τέλειος. Η γκρινιά είναι μουρμουρμούρμουρ. Γιατί δεν αυτό είναι πολύ ωραία δικαιολογία. Δεν φταίω εγώ. Είναι στο DNA μου λέει. Πρέπει να αναρωτηθεί. Υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτό σου λέω. Οπότε εσύ έχει πιάσει όλες τις γυναίκες. Μπράβο. Εμείς βέβαια οι άντρες το καταλαβαίνουμε αυτό από τη μέρα που γεννιόμαστε. Γιατί η πρώτη γυναίκα που γκρινιάζει είναι η μητέρα μας. Σωστό και αυτό. Και δεν σταματάει και ποτέ. Γεια σήκω πάνω. Έχει θέματα εδώ. Τι λέει. Κάτσε ρε φίλε μου λέει. 30 μέρες αδιάθετη. 30 μέρες περιμένετε. Τα νεύρα σας χάγει. Δίκιο δεν έχω. Σιγά την γκούγκλα. Βολό. Κοίτα τι έπιασα εδώ. Για να δω. Α, όλες εμείς. Όλες εσείς. Θα φωνάξουμε και τους γείτονες. Λοιπόν, σε ποια είναι η κοπέλα σου με μια άλλη γυναίκα στο κρεβάτι. Τι της απαντάς. Δεν είναι αυτό που φαντάζεσαι. Έλα κι εσύ. Πιο προχωρημένο ακόμα. Εντάξει, άφησα, αφού δεν μπορεί να το γλιτώσει. Λες, να το ευχαριστήσει. Δεν θα γλιτώσει το ξύλο εσύ με αυτά που μου λες. Για πάμε να βρούμε το δικό σου. Καλό. Λοιπόν. Τι θα φάω μετά, δεν ξέρω. Έχεις πάει σε κλαμπ με τον κολλητό σου. Ναι. Και βλέπεις την κοπέλα σου. Όπα.
να χορεύει ένα καθό της ευθετέλη με έναν άγνωστο. Δεν πάμε σε τέτοια μαγαζιά. Ποια είναι η αντίδρασή σου? Σφίγγεσαι. Πες το, είχα πολύ την εμπιστοσύνη στην κοπέλα, θα σου απαντήσω εγώ. Όχι, μην δεν θέλω να μας απαντήσει για το σήμερα. Σήμερα είναι, έχει τη γυναίκα του, έχει το παιδί του. Να δω αν εμπλέκεται θέλω αυτός. Θέλω το παιδί μου να γυρίσει λίγο το χρόνο πίσω. Λοιπόν. Υπήρξες και εσύ 25 χρονών και οπωσδήποτε κάποια στιγμή κάτι, κάτι θα είδες. Συγγνώμη, μπράβο, υπάρχει γυναίκα που μπορεί να απορρίψει αυτόν τον άντρα. Καλά, περίμενε τώρα, εσύ άσε αυτά. Μπορεί να υπάρχει τώρα, άστα αυτά. Λοιπόν, άστα αυτά. Υπάρχει. Καταρχήν γουρλώνεις λίγο τα μάτια, τα νοικοκλίνεις πάλι να δεις αν όντως είναι η κοπέλα σου. Μπράβο. Εξετάζεις πρώτα τον άλλον, να δεις δηλαδή τις προθέσεις του και τις διαθέσεις του. Δηλαδή απλώνει τα χέρια του, απλά την καμαρώνει ή τι κάνει. Την καμαρώνει. Και το καμαρώνει κακό. Γιατί άμα την καμαρώνει, πα και την καμαρώνει κι εσύ. Εντάξει, άμα απλώνει τα χέρια του, τώρα πρέπει να τα μαζέψει. Καμαρώνει τη γυναίκα που δεν είναι ωραίο. Και τον καμαρώνει σε κάμαρα. Άμα απλώνει τα χέρια του, κάποιο πρέπει να τα μαζέψει. Κατάλαβε, οπότε ξεκινάμε από αυτό. Έχει αβάντα και το κολλητό. Οπότε ορμάζει. Τσακώνεις έτσι λίγο διακριτικά από το χέρι, βγαίνεις προς τα έξω και τον εξάψαλμο στο σπίτι. Κατάλαβα. Για πάμε στο επόμενο. Μπράβο Νίκο. Μπράβο Νίκο. Δηλαδή έχει σημασία αυτό που είπε ο Νίκο, γιατί για να το κάνει αυτό ο άντρας, αν αυτή έχει δώσει κάποια αφορμή με τα μάτια, με το βλέμμα, κάτι. Όπα. Τι είναι αυτό, εγώ δεν έχω ερώτηση εδώ, εγώ κατεβατώ. Είσαι με την κοπέλα και την ώρα του σεξου ζητάει επίμονα αντιδίες. Γιατί μου ζέρνει σε μέρα να ζητήσει να αφού πήρε το μαύρο, τι να κάνουμε. Εσύ τη διάλεξε την κούκλα. Πά στα σημεία τα περίεργα. Αυτό τη διάλεξε. Ωραία, θα σα κάνω αλλαγή μετά στην επόμενη ερώτηση. Θα αλλάξετε κούκλε. Καταρχήν δεν υπάρχει περίπτωση να μου το ζητήσει γιατί το κάνω από την αρχή. Πού έχει άλλο, έχει. Να, έχει εδώ και εδώ. Ποιο θέλει. Τρία. Ποιο θέλει. Ένα, πάρα για να δω, θα σου βγει και σε ένα σεφνιδιά. Άρα αυτή η κούκλα ή... Τον κολλητώσει και παίζουνε Pokemon, τι να λοιπόν. Και μην μου βγει εδώ πέρα πάλι. Pokemon. Τι λέει. Αν έχω πάει. Λείπει λέξη, ναι. Έχεις πάει ποτέ σε καφετζού για να μάθεις άμα σε πατάει η κοπέλα σου. Κοίτα ερωτήσεις που του βάλε. Από την κούκλα σου. Εσύ δεν είπες να αλλάξεις την κούκλα. Δεν έχει χρειαστεί ακόμα να πάω στην καφετζού. Για διάλεξε εσύ. Έχει εδώ, έχει εδώ. Όχι, από κάτω δεν παίρνει. Στο πού το πάρε. Μπαίνει μέσα η κοπέλα και πιάνει με τις τσερλίντερ του Ολυμπιακού. Για πες μας. Κοίτα εδώ ερώτηση. Είδες ότι σε κυνηγάνε οι ερωτήσεις μεγάλες. Λοιπόν, πηγαίνεις σε συνέντευξη για δουλειά και ανακαλύπτεις ότι η διευθύντρια είναι εκείνη που έχεις κάνει one night stand. Το καλοκαίρι και εσύ μετά εξαφανίστηκες. Τι κάνεις? Καλησπέρα σας. Καταρχήν, πια να γυρίσεις να κοιτάξει εμένα για να κάνω one night stand. Τι κάνουμε? Είδες πως ακούστηκε αστείο. Είδες αστείο. Τι κάνεις πραγματικά? Το διασκεδάζεις, σηκώνεσαι και φεύγεις, λες δεν έχω καμία ελπίδα, μπαίνεις πιο επιθετικά. Δεν τη θυμάσαι. Όχι, απλά τη ρωτά, αφήνουμε τη δουλειά και τη ρωτά ότι οι επιδόσεις μου ήταν ανάλογες. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια. Δεν θα έχω δουλειά. Εγώ δεν σε βλέπω και να παντρεύεσαι στην επόμενη δεκαετία όπως καλή ώρα αυτός. Δηλαδή, ούτε στη δεκαετία με αυτά γιατί? Που μου λες σήμερα. Μα γιατί. Είσαι δηλαδή, ακόμα, είσαι πάνω στα παιχνίδια σου. Έτσι, πώς το βλέπεις, είναι έτοιμος μπα. Από την άλλη το ψέμα που είναι. Αν είσαι ειλικρινής με αυτά που λες. Λοιπόν, κάνεις ένα one night stand και εκείνη αντί να φύγει θέλει να κοιμηθεί σπίτι σου. Κάτι που εσύ δεν θέλεις με τίποτα. Σου έχει συμβεί αυτό. Αποκλείεται. Δεν υπάρχει άντρας που να μην έχει συμβεί αυτό. Συμφωνώ. Μισό λεπτά και να απαντήσει πρώτος. Τις είχες αυτές οι ερωτήσεις, δεν τις ήθελες. Για πες. Τίποτα, σηκώνεσαι, ντύνεσαι, κάνεις τον μπανάκι σου, λες. Παιδί μου, είναι 3 ώρα το βράδυ. Κάνει και μπάνιο όμως, άλλοι φεύγουν και εσύ φεύγεις εσύ από το σπίτι σου. Αρσενικός. Είναι δύσκολο πολύ αυτό. Μη σου τύχει που λέει, Είναι δύσκολο. Ξεκινάς ότι πρέπει να ξυπνήσω πολύ πρωί. Περιμένει κάποιος να. Περιμένω την καθαρίστρια το πρωί. Α, έρθει από έρευνα. Από την έρευνα, από εδώ. Αγόρι, καθαρίστρια η μάνα μου. Ναι, κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Εσύ τι θα έκανες? Είναι στο σπίτι σου ή στο σπίτι της? Στο σπίτι, άμα είναι στο σπίτι της φεύγει. Στο σπίτι σου και δεν φεύγει. Έχεις πρώτη κλίση τον κολλητό σου φίλο. Που τον παίρνει τηλέφωνο. Που πάντα είναι στον επαγγελισμό και σε περιμένει. Και του λέει αδερφέ τρέχα. Αδερφέ τρέχα. Πάντα είναι στον επαγγελισμό. Πάρε με τηλέφωνο σε ένα λεπτό, συνέβη το ακατόρθωτο.
Να ρωτήσω όμως κάτι τώρα, παιδιά, ειλικρινά. Δεν μπορεί να είσαι τόσο ρηχός να διάλεξει μια κομπέλα, την πήγε στο σπίτι για την παρατήρηση. Μπορεί και να το κάνει. Μπορεί να αισθάνεται με την εργοδότρια. Άκουσε με. Μιλάμε για τη μία φορά. Μπορεί τις άλλες να μην είσαι τόσο ρηχός, αλλά τη μία φορά που να λες, δεν θέλω ούτε να τη δω. Πώς το έκανα εγώ αυτό. Εξαρτάται πώς. Θέλω να μου πείτε όμως, έχετε ευαισθησίες. Δηλαδή, λέτε, θα ήθελα να εξαφανιστεί. Αλλά έχετε καθόλου σας μέσα. Έτσι, λίγο ντροπή, λίγο τώρα. Ρε παιδί μου, ο Νίκος να ξέρει τι γίνεται. Το πληρώνει το ταξί εσύ, ρε παιδί μου. Το πληρώνει το ταξί εσύ. Παίρνει ταξί. Από την ευαισθησία σου. Χριστέ μου, ο ταξιτζής περιμένει. Τι να ακούς, Γρηγόρη. Τα έχω πει εγώ αυτά, Ελένη, τα ξέρω. Τα έχεις πει, τα έχεις κάνει. Στα νιάτα σου τα έχεις κάνει. Με θυμούνται ακόμα οι ταξιτζίδες. Πρέπει να δω την τελευταία, ε. Έχει. Έχει και εδώ δεν έχει άλλη, οπότε μοιραστεί την έχει άλλη μία, αυτή. Ναι. Να, έχει μία έχει εκεί. Άλλη μία. Έχει άλλη μία. Ναι, σε κάτω κάτω. Κάτι λέει. Όχι από την άλλη, εκεί. Τι λέει. Δεν να ρωτήσω κάτι, αυτές οι ερωτήσεις ποιος είναι. Δεν ξέρω, τα κορίτσια στο γραφείο. Ποια κορίτσια στο γραφείο εδώ. Ούτω εξολόγω. Από προσωπικά βιώματα. Λοιπόν, άκου εδώ τώρα ερώτηση. Ανακαλύψε το κινητό τη συντρόφου σε σχετικά βίντεο με πράγματα που δεν συνηθίζετε να κάνετε μαζί. Πώς αντιδράσει. Ναι, με ένα πολύ έλεγχο. Κάτι κάνω λάθος. Δηλαδή, δεν το συζητάω καν. Και θα δείξω το δικό μου αντρισμό, οπότε το αφήνει απαρατήρητο. Σωστό. Τάχα μου δεν το είδα. Γι' αυτό δεν ψάχνει ποτέ. Κινητά. Ξένα κινητά. Για πάμε. Λοιπόν, ποια επώνυμη θα ήθελες να ντυθεί Άγιος Βασίλης και να σε πάρει μαζί της ένα ρομαντικό τριήμερο. Τώρα εσύ μην απαντήσεις γιατί είσαι παντρεμένος. Απάντησε. Θα απαντήσεις εσύ και ας τη Μενεγάκη. Η Ελένη Μενεγάκη. Αυτή θέλει. Εγώ αυτή θέλω. Εντάξει ρε παιδιά. Να σε φέρω και εσένα. Πού να πάτε τριήμερο. Πού να πάτε τριήμερο. Δεν έχω μία για τριήμερο. Δεν έχω μία για τριήμερο. Συνάδελφο. Πού να πάτε. Δεν έχει σημασία το τόπος. Άμα είσαι τόσο ωραία με την κοπέλα σου. Δεν έχει μία, εντάξει. Δεν έχει μία, το πανηγύρι, αλλά εντάξει όμως. Εντάξει, κάπου θα βρείτε ένα σουπλατζίδικο κάτω. Έλα, καθίστε, παιδιά, γιατί περάσατε τρομερές δοκιμασίες. Και εγώ θέλω να πάω λίγο από την άλλη πλευρά. Γιατί ο Σταν μου είναι εδώ και με περιμένει. Λοιπόν, θέλω να μου πεις μετά για την φετινή σου συνύπαρξη παύλα συνεργασία. Με τον Παντελή Παντελίδη και την Πάολα, ή την Πάολα και τον Παντελή Παντελίδη, δεν ξέρω ποια είναι η σειρά και δεν με αφορά κιόλας εμένα. Εγώ τους βλέπω και τους δύο μαζί. Για πες μου. Είναι τιμή μου πρώτα απ' όλα που ο κύριος Μπερδέκης με εμπιστεύτηκε για να βρεθώ έτσι πρώτη φορά, γιατί είναι η παρθενική μου εμφάνιση σε τέτοιο νυχτερινό μαγαζί. Mm. Και να σου πω κιόλας. Είχα λίγες αμφιβολίες στην αρχή, ψιλοφοβόμουν, δεν το έχω ξανατολμήσει. Αλλά από τη στιγμή που μπήκα μέσα σε αυτό το χώρο, κατάλαβα ότι περνάνε τα παιδιά τόσο καλά και είναι ένα συνεχιζόμενο πάρτι όλο αυτό το πράγμα που γίνεται εκεί. Δηλαδή, υπάρχει το πάρτι που γίνεται μπροστά, που τραγουδάμε, χορεύει ο κόσμος, τα σπάει κανονικά. Και είναι και το από πίσω πάρτι που είμαστε εμείς στα καμαρίνια, μπαινοβγαίνω ένα στον άλλο, πειράγματα, αστεία. Υπάρχει γενικότερα πολύ καλό κλίμα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Γιατί μου το λένε και άλλοι αυτό. Δεν ήταν κάτι διαφορετικό να ακούσουμε, ήμουν σίγουρη. Είμαι πολύ τυχερός που βρίσκομαι σε αυτό το σχήμα φέτος και χαίρομαι πάρα πολύ. Μακάρι δηλαδή όλη μου η πορεία από εδώ και πέρα, αν επιλέξω να το κάνω αυτό το πράγμα και να συνεχίσω να δουλεύω έτσι, να είναι και τα υπόλοιπα σχήματα έτσι. Λοιπόν, θα περάσουμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Σταν.